Πώς ξεκινήσατε εδώ στη Φάρμα? Με μια αγελάδα. Εδώ στη Φάρμα εγώ ήρθα περίπου το 2002. Εδώ παρατηρήσα ότι όλες είναι θηλυκές οι αγελάδες. Πώς γίνεται η σύλληψη, πώς φαίνεται και παράγετε καινούργιες αγελάδες? Ξεκινήσαμε τις πονήρες ερωτήσεις, Μαρία. Μα και αυτό είναι ένα θέμα, αφού βλέπω όλες είναι θηλυκές. Πώς γίνεται και πολλαπλασιάζονται? Λογικά θα υπάρχει χρόνος. Για πρώην εκπομπή η ερώτηση. Λοιπόν, εδώ η σύλληψη γίνεται με τεχνική σπερματοχύση. Δεν υπάρχει αρσενικό μέσα στον χώρο. Είναι μόνο τεχνική σπερματοχύση. Δηλαδή, αγοράζουμε σπέρμα, εισάγεται από Αμερική, επιτοπλίστων, από Γερμανία, από άλλες χώρες. Επιλέγετε δηλαδή το σπέρμα που θα βάλετε στην αγελάδα? Πέστε μου τώρα ότι επιλέγετε και τα χαρακτηριστικά που θέλετε να έχει μια αγελάδα. Είναι απίστευτο τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Μέχρι και την ευκολία γέννας. Θέλω να μου πείτε τι χαρακτηριστικά προτιμάτε. Σίγουρα, επειδή η δουλειά μας είναι να παράγουμε γάλα, την παραγωγή. Αλλά πέραν τούτου, για να έχεις ένα ζώο, όπως το είπαμε, υγιεινό, θέλεις να έχει δυνατά πόδια, να έχει σώμα, δηλαδή να, το σωσίν που λέμε, να γίνει μαστού κλπ. Παραγγελέτε ένα σπέρμα και λέτε... θα έχει μακριά πόδια, α πούμε. Θα έχει. Ξεγνωρίζετε από πριν, θα παράγει πολύ γάλα. Είναι και αστείο, αλλά συμβαίνει. Ναι, ναι, έτσι είναι. Όπως ακριβώς το είπες. Δηλαδή, βλέπουμε ένα σταύρος που επιλέγουμε. Καταρχήν υπάρχουν και φωτογραφίες. Και περιοδικά. Επιλέγουμε. Ότι μου τεχνολογία. Δηλαδή, άμα θα βγει καλό το αγελαδάκι. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα, δεν είναι καινούριο. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Εμείς τα ξέρουμε, ναι. Συγγνώμη, έχεις το περιοδικό. Έχει χρόνια που γίνεται. Φωτογραφίες, βλέπεις. Ποιο? Διαλέγουμε την ευκολία. Ποιο ρωτάει η Δημήτρα? Είναι φωτογραφίες, Σταύρο, η οποία, ας πούμε, γράφει τα χαρακτηριστικά του, μακριά πόδια, ψηλά ο μαστός, ευκολία στη γέννα και άλλα πολλά. Σας έτυχε ποτέ το σπέρμα που φέρνετε να είναι μούφα? Να λένε ότι ο τάφος είναι με ψηλά πόδια? Να είναι τζούφιο, ναι, να είναι μούφα, όχι. Παλαχιώτη μου, τι ακούμε σήμερα? Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, βλέπουμε τις αγελάδες που τρώνε. Θέλω να μάθω, όταν σας άρεσε μια αγελάδα, πώς το καταλαβαίνετε? Το λοιπόν, θα σας πω. Καταρχήν, η αγελάδα είναι μερικαστικό. Μασά μέχρι και 500 λεπτά την ημέρα, ας πούμε. Και επειδή λόγω τεχνολογίας έχω αυτή την ένδειξη. Το πρώτο πράγμα που δεν κάνει η αγελάδα είναι να μην τρώει.